είσοδο τη Κάτια Δαραμπάνκο στο Survivor, τότε σα έχω άλλη μια έκπληξη. Παρακαλώ, υποδεχτείτε του νέου παίκτε στο Survivor. Είσαι ο κορυφαίο φίλο, για όσου δεν τον γνωρίζουν ακόμη, του Κάκη, του Καραγκούνη. Είναι πρωταθλητή πυγμάχο στην Ελλάδα αρκετέ φορέ. Πάντα του άρεσαν πολεμικέ τέχνε. Survivor, πάντα. Survivor και τώρα στο παιχνίδι, αλλά και στη ζωή. Γιατί πώς πιστεύεις ότι θα πάει με την επιβίωση στο παιχνίδι? Είναι στο στοιχείο του, είναι στο φυσικό του περιβάλλον. Βάτραχος, όχι. Πιστεύω ότι θα έχει κανένα πρόβλημα. Αντέχει την πείνα, έχει μείνει πάνω σε λάτζα που λέμε, γιατί είναι στη Σομαλία σε πειρατές, καράβια φύλαγε. Έχει μείνει χωρίς φαγητό για μέρες, μόνο με ρύζι. Και νερό, τίποτα άλλο. Το να συμμετάσχει στο Survivor ήταν κάτι που το ήθελε πάντα και πώς την πήρε σαν απόφαση? Του άρεσε πάντα. Από πέρσι είχε πέσει πάνω στο Survivor. Ήθελε Sony και δεν να μπει στο Survivor. Το κατάφερε. Πώς σου ανακοίνωσε ότι μπαίνει στο παιχνίδι? Και ποια ήταν έτσι η πρώτη του αντίδραση, τα πρώτα του συναισθήματα, και αν σου έχει μυστηρευτεί ότι υπάρχει κάτι ίσως που τον αφοβάται, τον αγχώνει σχετικά δεν με... Δεν φοβάται. Ο Τάκης και από την πυγμαχία το έχει μάθει. Έχει ψυχή, δεν φοβάται. Δεν έχει φόβους. Η ανακοίνωση πότε έγινε, ότι που έμαθε ότι ναι, μπαίνω στο παιχνίδι, ξεκινάω, φτιάχνω βαλίτσες που λένε και φέρουν δουλειά? Πρόσφατα, πρόσφατα. Ήταν κάτι που το ήθελε πάρα πολύ και ήταν στόχο ζωή. Τι χαρακτήρας, τι παιδί είναι ο Τάκης? Είναι παιδί, όπως το είπες. Είναι παιδί. Θα τον δείτε, είναι ένα μεγάλο παιδί. Η ψυχή του είναι παιδιού. Κάνει χιούμορ, πλάκα. Θα ενταχθεί πολύ γρήγορα, πιστεύω, στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ κοινωνικός. Ναι, έχει χιούμορ. Θα τον δείτε λίγο παρομητικός, αλλά έχει συμπεριφορά μικρού παιδιού. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ενταχθεί και να είναι χαμελέοντας. Μπορεί με όλους να τα πάει καλά. Πάντα βλέπει θετικό σε κάθε άνθρωπο. Κάτι, όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι θετικό. Θα ψάξει να βρει αυτό. Θα ψάξει να βρει κώδικα επικοινωνίας. Το Αίγιο στηρίζει Τάκη. Είναι πολύ γνωστό στο Αίγιο, το ξέρουν όλοι. Αγαπητός. Ο αδερφός του είναι ιερέας κιόλας. Όσο και αν θέλετε, περίεργο. Ο αδερφός, πώς το έχει πάρει που θα μπει στο Survivor, ρωτάει. Α, μια χαρά. Είναι από τους ιερείς που όλοι θα θέλαμε να έχουμε για πνευματικούς. Θα έχει κάποιο είδους στρατηγική για να μπορέσει να επιβιώσει στο νησί? Γιατί βλέπουμε ότι χρειάζεται ίσως και αυτό το κομμάτι. Δεν είναι άνθρωπος στρατηγικής γλυκής. Δεν έχει δεύτερη σκέψη. Είναι παιδί. Στο μυαλό του είναι ξεκάθαρος. Σίγουρα θα βοηθήσει πολύ την ομάδα στο να ψαρεύει, να βρει τροφή για την ομάδα του. Είναι δοτικός. Σίγουρα θα τους λύσει τα χέρια σε πολλά θέματα επιβίωσης.